παιδιά, RJ εδώ και καλώς ορίσατε στο επεισόδιο νούμερο 64 του Career Mode εδώ με την Chelsea, που αλλού στο FIFA 23. Το ξέρω ότι έχουμε λίγο έτσι τα uploads, τα έχουμε λίγο μειώσει κάπως. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Δεν θα αλλάξει ούτε ο ρυθμός, αναμένεται αρκετά σύντομα να επιστρέψω και σε πλήρης έτσι ρυθμούς σχεδόν καθημερινών uploads. Απλά τρέχουν πάρα πολλά πράγματα στα παρασκήνια και σε αυτό το κανάλι και σε άλλα κανάλια. Και ναι, άμα θέλετε να δείτε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε να γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, και επειδή ξέρω ότι έχω ένα πολύ υποστηρικτικό και γαμό κοινό και ξέρω ότι γουστάρετε, λίγο υπομονή, μπορεί να υπάρχουν μέρες που τα uploads είναι πιο αραιά, αλλά ας είναι τα uploads όσο αραιά θέλουν. Σήμερα το βίντεο είναι μεγάλο, είναι το πιο μπαμπάτσικο βίντεο αυτή τη σεζόν και προς το παρόν, και ελπίζω να μην μείνει έτσι, αλλά προς το παρόν το καλύτερο με διαφορά. Σήμερα έχουμε τα πάντα και έχουμε και για αρχή έναν τελικό EFL Cup. Κάνουμε blur ό,τι συμβαίνει γύρω-γύρω, τα αφήνουμε όλα στην άκρη και συγκεντρωνόμαστε στον τελικό του Carabao Cup. Chelsea εναντίον Liverpool. Οι μοναδικές δύο ομάδες σε αυτό το career mode που έχουν κερδίσει πρωτάθλημα. Liverpool το πήρε την πρώτη σεζόν, τις δύο επόμενες το πήρε η Chelsea και από ό,τι φαίνεται θα το πάρει και φέτος. Αρκετές αλλαγές στη βασική εντεκάδα του Graham Potter. Θέλει να πυραβεύσει τους παίκτες που τον βοηθήσαν να φτάσει ως εδώ, με Μουκοκό στην κορυφή της επίθεσης, Μπαντιασίλφο, Φανάντα, Αμφρίς, Χίνκαπη, Κέλι κατά τα δοκάρια, Ράις, Μπέλιγχαμ, Σακά, Εγκοκού στα άκρα, και πίσω από τον Μουκοκό βρίσκεται ο Mason Mount. Εδώ και ακόμα μια φορά βλέπουμε την εξαιρετική εντεκάδα της Liverpool, δεύτερη φορά που αντιμετωπίζουμε την πιο φορμαρισμένη ομάδα στο πρωτάθλημα σε δύο συνεχόμενα επεισόδια. Άλισον, Κρίστενσεν, Σλότερμπεργκ, Άρνολντ, Ντεστ, η άμυνα, Γκουεντουζή, Φερνάντες, Μιλίνκοβιτς, Σάβιτς στο κέντρο, Ντεκατελέρε, Βαλβέρδε, Ντίας. Η τρομερή επίθεση. Η Liverpool σίγουρα έχει έρθει εδώ για να μας τρομάξει και να μας αγχώσει. Η πρώτη φάση όμως θα είναι για την Chelsea. Ο Μουκοκό κάνει ένα καλό σουτ. Θα βγάλει την αποκρούση ο Άλισον. Στη συνέχεια κόντρες θα μας δώσουν το corner. Λίγο πριν τη μισή ώρα παιχνιδιού, η Chelsea είναι η ομάδα που επιλύει. Συνθέλεση είναι ο Κουκού. Πιάνει ο Μουκοκό. Φάνηκε να σηκώθηκε ωραία, φάνηκε να βρίσκει γεμάτα, αλλά δεν κατάφερε να απειλήσει εν τέλει τον Άλισον. Ακόμα μια φορά που η Chelsea κρούει τον κοδόνα του κινδύνου για τη Liverpool. 10 λεπτά μετά ο Άλισον ήταν πάλι εκεί στο σουτ του Μπέλιγχαμ. Χίνκα πιχάνει την μπάλα από τον Άρνολτ. Άρνολτ στο 10 λέρε για τον Λουίς Δίας. Δίας το ψάχνει το σουτ και είναι το 1-0. Το Wembley δεν νομίζω ότι το περίμενε αυτό. Είναι ένα παιχνίδι που το έλεγχε η Chelsea μέχρι τώρα. Δεν είχαμε πάρα πολλές φάσεις. 2-3 καθαρές ευκαιρίες κατάφερε να δημιουργήσει η ομάδα του Potter. Εδώ οι ποδοσφαιριστές στη Liverpool διακτηνίζονται μέσα στις κερκίδες, χωρίς να τους μοιάζουν ούτε οι νόμοι της φύσης ούτε τίποτα. Κοιτάξτε εδώ τι γκολάρα έβαλε ο Λουίς Δίας. Αλλά αυτό είναι οι μεγάλες ομάδες στο FIFA. Αυτό είναι το ρίσκο του να παίζεις με ομάδες που έχουν τη φόρμα της Liverpool, ότι βρίσκουν τρόπους, και σε ένα παιχνίδι που η Liverpool δεν έχει κάνει ούτε μία τελική. Ο Λουίς Δίας με ένα τρομερό σουτ έξω από την περιοχή γράφει το 1-0. 3 γκολ σε 6 παιχνίδια στη διοργάνωση του EFL Cup. Δεύτερο ημίχρονο τώρα για την Chelsea, η οποία 3 χρόνια πριν βρέθηκε σε αυτό το τελικό και το έκανε στο Wembley. Το πρώτο τρόπαιο του Graham Potter ήταν αυτό. Η Liverpool θα κλέψει την μπάλα εδώ. Η Chelsea προσπάθησε να δημιουργήσει μια ευκαιρία, αλλά ο Bellingham τη χάνει. Βαλβέρδε ανοίγει τώρα. Φανάδε τον προλαβαίνει. Βαλβέρδε με τα κουνάκια στον Σέρτζεϊ. Εξαιρετική η Liverpool. Κοιτάξτε πόσο ωραία ανοίγονται οι παίκτες. Τώρα έρχονται οι αλλαγές από τον Potter. Ο Χίνκαπι θα βγει για να μπει ο Ντέιβις, αρκετά πιο φρέσκος. Δίας. Νάτος ο Κέλι. Στο 66. Κρατάει ζωντανή την Chelsea. Αλλαγές τώρα, βγαίνει ο Κρίστενσεν για να μπει ο Γκόμες. Η Chelsea δεν φαίνεται να είναι έτοιμη να προβεί σε ακόμα μια αλλαγή. Σλότερμπεργκ θα πιάσει για φαλιά στον ουρανό των δικτύων η μπάλα. Το 1-0 παραμένει. Out, εκτελεί ο Κέλι. Θα το παίξει κοντά για το Φοφανά. Φοφανά στον Ντουμφρίς. Τος με τη σειρά του στον Ντέκλαν Ράις. Ο Ράις θα δει μια κίνηση εκεί του Ντέιβις. Είναι δυνατή παλιά. Ο Ντέιβις είναι γρήγορο οριακά. Δεν θα καταφέρει να προλάβει. Και τώρα προβαίνει σε αλλαγές ο Πότερ. Μουκοκό βγαίνει. Μάουντ βγαίνει. Και από ό,τι βλέπω βάζει Ρονάλντο και Μούντρι και Κουκού. Ακόμη μια αλλαγή τώρα για τη Λίβερπουλ. Θα βγει ο Τιάγκο, θα βγει ο Σάβιτς, θα μπει ο Τιάγκο και ετοιμάζεται και αλλαγή για την Τζέλσι με τον Μαντουέκε να περνάει μέσα. Και θα βγει ο Ενκουκού, ο Σακά, ο Σακά. Ο Σακά πριν πέρασε μέσα ο Μούντρικ και ο Ρονάλντο, τώρα έχουμε τον Σακά εκτός και τον Μαντουέκε μέσα. Δεκατελέρε για να το τελειώσει το σούτο, Κέλι είναι εκεί. Η μπάλα πάει να προσγειωθεί, θα προλάβει σε δεύτερο χρόνο ο Αμερικανός και πρέπει να τη μαζέψει και παίζει γρήγορα για τον Ρονάλντο. Ρονάλντο για τον Μούντρικ. Ίσως είναι η τελευταία φάση του αγώνα. Είναι ένα παιχνίδι όπου η Liverpool δεν είναι καλύτερη, αλλά ένα κλειστό ματς, σφιχτό ματς.
Η ομάδα που θα βρίσκε τον γκολ πρώτη θα είχε το σαφέστατο πλεονέκτημα. Μούντρικ θα κερδίσει τις κόντρες, αλλά ο Τιάγκο θα κλέψει. Είναι 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Σκορ είναι στο 0-1. Είναι ακόμα για... έτοιμη για ακόμα μία μεγάλη απογοήτευση η Τσέλσι. Δεν έχει καταφέρει να ξαναδιεκδικήσει domestic τρόπαιο από τότε που πήρε αυτό το τρόπαιο. Όμως τώρα ο Μαντουέκη είναι κοντά το σουτ και το 1-1 από τη χρυσή αλλαγή του Πότερ. Στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων. Αυτό λέγαμε τώρα. Η Τσέλσι από τότε που πήρε αυτό το τρόπαιο δεν έχει καταφέρει να διεκδικήσει κανένα ανάλογο. Δεν έχει βερθεί ξανά σε τελικό FA Cup, ξανά σε τελικό Carabao Cup. Πήρε εκείνο το EFL τότε, το 23 στην πρώτη σεζόν του Πότερ. Και δεν τα ξανακατάφερε ποτέ. Πέρυσι έφτασε πιο κοντά από ποτέ με ημιτελικό εναντίον τη Manchester City. Αποκλείστηκε φέτος. Ήρθε εδώ στο Wembley να παίξει με τη Liverpool. Η Liverpool, όσο μεγάλη και αν είναι η Chelsea τα τελευταία χρόνια, έχει τον τίτλο του φαβορή. Είναι μια ομάδα που είναι ασταμάτητη. Και να που. Ο Μαντουέκε δίνει τη λύση. Η Liverpool θα επαναφέρει το παιχνίδι με τον Luis Diaz. Είναι η τελευταία ευκαιρία του μάτς και είναι δικιά της, για να δούμε. Η Chelsea μας έχει συνηθίσει σε τέτοια λάθη προς το τέλος, αλλά το σύρμα της λήξης θα ακουστεί. Στα πόδια του Έντζο Φερνάντες ήταν η μπάλα. Και οδηγούνται στα αποδυτήρια οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων για να πάμε στην παράταση. Κι όμως με πολύ δραματικό τρόπο η Chelsea τα κατάφερε και είναι ακόμα μες στο μάτς και θα το στείλει στην παράταση. Οι αλλαγές θα γίνουν για την Chelsea. Μπαίνει ο Καϊσέδο μέσα, θα φύγει ο Μπέλιγχαμ ως επιθετικό χαβ γιατί είναι πάρα πολύ κουρασμένο σε κουκού. Για να δούμε τώρα ο Νταμφρίς βρίσκεται το Μαντουέκε. Μαντουέκε από την κλειστή γωνία 2-1 στο 93. Νότι Μαντουέκε μπήκε ως αλλαγή έναντι του Σακά. Επέστησε τον τραυματισμό ουσιαστικά στα προηγούμενα δύο επεισόδια. Ήταν πολύ καλό στο προηγούμενο επεισόδιο. Βοήθησε πάρα πολύ και σήμερα είναι απόλυτος πρωταγωνιστής με δύο προσωπικά του γκολ. Η Chelsea όχι απλά ξαναμπαίνει στη διεκδίκηση του τροπέου, αλλά αυτή τη στιγμή είναι η ομάδα που το κρατάει. Το κρατάει από τη μία πλευρά με το ένα το χέρι. Αλλά γιατί όχι, γιατί να βάλουμε και το δεύτερο. Περίπου 20 λεπτά, κάτι λιγότερο από 20 λεπτά. Όχι, συγγνώμη, κάτι λιγότερο από μισή ώρα. Βιάστηκα. Κάτι λιγότερο από μισή ώρα μετά τον γκολ του Νόνι Μαντουέκε. Στο 93 και τώρα ακόμα μια αλλαγή. Θα βγει ο Μπαντιασίλε, αρκετά κουρασμένο, θέλει μια φρεσκάδα στην άμυνα. Και θα μπει ο Ρούντιγκερ, ο οποίος ήρθε πριν λίγο στην Τζέλση και είναι έτοιμος να διεκδικήσει ακόμα ένα τρόπαιο. Το φάουλ τώρα για τη Λίβερπουλ με τον Κατελέρε, ο δοκάρι και στην επαναφορά ο Λουίς Δίας θα κάνει το 2-2. 10 λεπτά μετά τον γκολ του Μαντουέκε. Λίγο πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Η Λίβερπουλ ξανά κόντρα στη ροή του ματς. Αλλαγές τώρα μπαίνει ο εμπολός του Βαλβέρδε. Βλέπετε εδώ το σκάκι που παίζουν οι προπονητές μπροστά στα μάτια σας. Μια αλλαγή μετά την άλλη, συνεχόμενες ρυθμίσεις μέσα στο γήπεδο. Αλλά ήταν και λίγο αναγκαστική η απόφαση του Κλοπ, καθώς είχαμε έναν τραυματία Βαλβέρδε, έπρεπε να βγει. Εδώ βλέπετε το Μαντουέκε να πονάει λίγο. Το σφύριγμα της λήξης ακούγεται πάντως. Και θα πάμε στα πέναλτις. Πάμε στα πέναλτις, το σφύριγμα της λήξης ακούστηκε. Έγιναν πολλές αλλαγές. 2-2. Προηγήθηκε η Λίβερπουλ κόντρα στη ροή του μάτς. Η Τσέλσι σοφάρισε με δραματικό τρόπο. Ξαναπήρε το. Πήρε βασικά για πρώτη φορά το προβάδισμα. Στη συνέχεια είχαμε ακόμη μια φορά κόντρα στη ροή του αγώνα. Η σοφάριση με την κεφαλιά από το δοκάρι που βρέθηκε η μπάλα του Λουίς Δίας. Και τώρα είμαστε έτοιμοι για τα κόρνερ. Ο αρχηγός, ο Ράις, στην εκτέλεση. Και κάνω πολύ κακό timing εδώ. Η μπάλα θα πάει στον ουρανό. Τραγικό κόρνερ. Κόρνερ λέω. Έτσι όπως ήταν αυτό το σουτ. Για κόρνερ ήταν. Αλλά ο Κέλ θα απαντήσει. Έχουμε ίσως τον καλύτερο. Τι ίσως. Έχουμε τον καλύτερο. Τερματοφύλακα για πέναλτι στο πρωτάθλημα. Ο Μπέλιγχαμ δεν ευστοχίσει. Ο Κέλι είναι συγκλονιστικός, δεν έχει δεχτεί ούτε ένα γκολ από πέναλτι φέτος. Τα έχει πιάσει όλα. Έντζο Φερνάντες τώρα στέλνει τον Κέλι στην άλλη πλευρά. 1-1. Τρίτη εκτέλεση. Μαντουέκε έχει βάλει δύο γκολ σήμερα από όλους πρωταγωνιστές της ημέρας. Φαίνεται να το χτυπάει καλά και ο Άλισον δεν κουνιέται ιδιαίτερα. Τσέλσι προηγείται για πρώτη φορά. Τιάγκο και θα το σκάψει στο κέντρο. Χαρακτηριστικό τρόπο εκτέλεση από τον Τιάγκο. Στέλνει στα δεξιά τον Κέλι. Ο Ντέιβις τώρα πάνω από την μπάλα. Ντέιβις στο σουτ, είναι καλό. Πλάγια μεριά των δικτύων. Πολύ σημαντικό πέναλτι για τον Εμπολό. Θα στείλει από την άλλη τον Κέλι. 3-3. Τελευταία εκτέλεση τώρα. Πέφτει πάνω στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Τεράστιο βάρος. Άμα το χάσει, Τσέλσι βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση ο Ρονάλντο. Προφανώς. Μάστερ στα πέναλτι. Η στιγμή του Κέλι τώρα. Κέλι εναντίον Γκουεντουζή. Αν ο Κέλι το αποκρούσει, η Τσέλσι είναι πρωταθλήτρια του Carabao Cup. Γκουεντουζή θα στείλει τον Κέλι από την άλλη. Ήταν ένα πολύ καλό πέναλτι από τον Γάλλο, αλλά δεν κατάφερε να το διαβάσει στο Αμερικανό σκίπερ. Καϊσέδο τώρα. Έχουμε πάει στην knockout φάση των πέναλτι. Συρτό ουσιαστικά. Ακόμη μια φορά κίνητο ο Άλισον. Λουίς Δίας τώρα. Αυτή θα είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή. Είναι ο άνθρωπος που κρατάει τη Λίβερπουλ ζωντανή. Λουίς Δίας εναντίον Κέλι. Μια τεράστια μονομαχία. Ο Δίας από ήρωας γίνεται μοιραίος γιατί ο Κέλι το πιάσε.
Έχουμε τον καλύτερο τερματοφύλακα στα πέναλτι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν είναι τυχαίο ότι πήρε τη θέση σήμερα. Υπήρχαν πολλές φωνές που λέγανε ότι αυτό το match μπορεί να καταλήξει σε αυτή την φάση των πέναλτι. Και ο Κέλι το έκανε με δύο αποκρούσεις. Στείλει την Τζέλσι στα ουράνια. Ακόμα ένα τρόπαιο. Επιτέλους, τέταρτη σεζόν. Πρώτη φορά μετά την πρώτη σεζόν. Η Τσέλσι το έκανε με έναν μαγικό Κέλι. Το κατάφερε. Το Carabao Cup, το EFL Cup είναι δικό μας. Το προσπαθήσαμε, το θέλαμε. Το έχουμε πει ότι από τη στιγμή που το πρωτάθλημα χάθηκε σε μεγάλο βαθμό ήδη, θέλουμε να διεκδικήσουμε ό,τι άλλο τρόπαιο απομένει. Ήδη το Champions League είναι δύσκολο με την ήττα μας από την Παρί με 3-2 μέσα στο Stamford Bridge. Στο κύπελο πάλι είναι δύσκολα τα πράγματα γιατί σε λίγο, σε πολύ λίγα λεπτά, αντιμετωπίζουμε την Manchester City για την κατάκτηση αυτού του τροπέου. Και στο EFL Cup είχαμε ένα τεράστιο εμπόδιο, αυτό της Liverpool. Αλλά το ξεπεράσαμε και ήρθαμε σε αυτή τη στιγμή. Η ατυχία του Ναι του Ρις Τζέιμς συνεχίζεται γιατί ενώ φέτος έγινε επισήμως ο αρχηγός, έτυχε να μην παίξει αυτό το match. Και εν τέλει να ξανασηκώσει τρόπαιο ο Ράις, ο οποίος έχει σηκώσει ήδη πάρα πολλά τρόπαια. Σήκωσε Champions League, σήκωσε Premier League, σήκωσε τα πάντα. Και σηκώνει και το EFL Cup. Και να εδώ, στείνονται για την μεγάλη αναμνηστική φωτογραφία. Το καταφέραν οι παίκτες της Τσέλσι, έκαναν μια τεράστια εμφάνιση. Και εν τέλει στα πέναλτι κατακτούν αυτό το τρόπαιο και ξεκινάει εντυπωσιακά το σημερινό επεισόδιο. 5-4 λοιπόν στα πέναλτι και το EFL Cup είναι προφανώς δικό μας. Τώρα ετοιμαζόμαστε για το επόμενο μας της ημέρας, το οποίο ναι, είναι με τη Manchester City. Πάλι πάμε με σχετικό rotation, ο Ζακαριά θα παίξει πίσω, ο Μούντρικ στα αριστερά. FA Cup, ένα match μέσα στο Etihad και αχ, θα είναι δύσκολο. Δεν νομίζω ότι δεν έχουμε αυταπάτες, κανείς δεν έχει αυταπάτες για το πόσο δύσκολο παιχνίδι θα είναι το σημερινό. Ετοιμαζόμαστε να αντιμετωπίσουμε μια πάρα πολύ δυνατή Manchester City. Το βασικό μας πλεονέκτημα είναι ότι αρχικά τους έχουμε κερδίσει ήδη μια φορά. Παρά την τρελή σοπαλία που πήραμε τις προάλλες, τους έχουμε ήδη κερδίσει μια φορά. Και επίσης η City έχει αρχίσει να χάνει πολύ έδαφος τελευταία. Άμα θυμάστε, στα προηγούμενα επεισόδια ήταν ξεκάθαρα δεύτερη και κυνηγούσε τη Liverpool. Πλέον είναι δεύτερη, ναι, αλλά την κυνηγάμε εμείς. Είναι σε αυτό το σημείο. Η City έχει χάσει, έχει μεγάλη απώλεια βαθμών τελευταία. Και αυτό φαίνεται και μέσα στο γήπεδο. Η διαφορά είναι ξεκάθαρη. Εμείς το βρίσκουμε, παίζουμε καλά. Έχουμε πάρει νέο αέρα από τις μεταγραφές παιχτών όπως ο Ρούντιγκερ και ο Μιλιάνο Μαρτίνες. Και με την κολάρα του Μούντρικ και συνέχεια με την κολάρα του Ζωάο Φέλιξ βρισκόμαστε μπροστά με 2-0 πριν καλά συμπληρωθούν 10 λεπτά. Η Τσέλσι εννοείται ότι έρχεται με τον αέρα της κατάκτησης του Carabao Cup. Έχουμε πάρει ήδη ένα τρόπαιο, παίζουμε δυναμικά για να πάρουμε ακόμα ένα. Ο Μούντρικ εδώ θα έχει ευκαιρία για να βάλει το δεύτερο του γκολ. Δεν το έκανε ο Μούντρικ. Στη συνέχεια όμως με πάρα πολύ ωραία τεχνική ο Χάβερτς του στρώθηκε. Βασικά ούτε καν που του στρώθηκε, του ήρθε η μπάλα με πολύ περίεργο τρόπο στα πόδια και κοιτάξτε πόσο όμορφα κατάφερε να τη βρει και να τελειώσει τη φάση μετά την κόντρα. Εξαιρετικό το γκολ του Χάβερτς. Νομίζω αρκετά πιο ωραίο γκολ από ό,τι φαίνεται και έτσι θα γίνει το 3-0. Δεν θα κρατήσει πολύ αυτό το σκορ βέβαια γιατί στο 25 ο Γκρίλις κάνει το 3-1. Είμαστε μόλις στο 25 και έχει γίνει αυτό που έχει γίνει. Φαίνεται σαν να περιγράφω ένα πολύ πιο διαρκές μας. Μας μεγάλη διαρκεία, αλλά το σκορ είναι στο 3-1. Πάμε τώρα να κάνουμε jump to sim γιατί το ελέγχαμε αρκετά. Φτάσαμε στη μία ώρα παιχνιδιού. Ο Μούντρικ σκοράρει, κάνει το 4-1. Ακόμα ένα γκολ για τον Ουκρανό και έτσι θα λήξει το παιχνίδι. Μετά το γκολ του Μούντρικ, 4-1 για την Τσέλσι. Παίρνουμε την πρόκριση στην επόμενη φάση. Southampton νίξε τη Leicester, Newcastle την Charlton. Πέρασε και η Preston, Everton, Brighton, United νίξε την Arsenal στο μεγάλο ντέρμπι. Και 5-2 η Tottenham από την Ipswich. Αυτές είναι οι ομάδες που θα πάρουν το εισιτήριο για τους 8 του FA Cup. Άρα είμαστε στους 8 του FA Cup, έχουμε πάρει το EFL Cup. Τα πράγματα πάνε καλά. Και ελπίζουμε να πάνε και καλύτερα γιατί σήμερα έχουμε το ένα και μοναδικό παιχνίδι πρωταθλήματος με τόσες knockout διοργανώσεις δεξιά και αριστερά. Ξεχνάμε την Premier League και είναι μεγάλο και είναι derby και είναι δύσκολο. Πάμε να παίξουμε με την Newcastle που έκανε μια πολύ καλή σεζόν και θα την αντιμετωπίσουμε και στην έδρα της κιόλας. Ευτυχώς που υπάρχει ο Σακά όμως. Νομίζω ότι αυτό είναι το catchphrase της φετινής σεζόν. Ευτυχώς που υπάρχει ο Σακά γιατί κοιτάξτε τι ωραίο γκολ έβαλε. Φοράει το 11, κάνει και τον general πανηγυρισμό που μας είχε συνηθίσει ο Ντρογκμπά. Πολύ μεγάλη στιγμή αυτή για τον Σακά. Υπέροχο τέρμα, κοιτάξτε πόσο ωραία τη φέρνει εδώ με το εξωτερικό του αριστερού του ποδιού και μετά εκτελεί τον Nick Pope. Να το εδώ, φανταστικό. Φανταστικό, στέλνει αδιάβαστο τον Σκρίνιαρ. Δεν προλαβαίνει κανείς να καλύψει ούτε ο Μακένι ούτε ο Λασέλς, τίποτα. Και γράφει το 1-0. Ο Μπουκάιο Σάκα, 15 γκολ σε 25 παιχνίδια. Από τους πιο φορμαρισμένους παίκτες της Chelsea φέτος. Για όσους δεν το έχετε δει, να πω ότι πρέπει να το κάνετε. Να πάτε στο προηγούμενο επεισόδιο και να τσεκάρετε το. Οπωσδήποτε το Squad Report. Στο τέλος του προηγούμενου επεισοδίου κάναμε ένα full, ρε παιδί μου, squad report για το πώς είναι τα στατιστικά των παιχτών μέχρι τώρα. Οπότε θα πάρετε μια καλή εικόνα για το ποιος θεωρείται ότι είναι ο καλύτερος παίκτης. Υπάρχει ένα debate για το αν προς το παρόν Ζάο Φέλιξ, Ενκουκού ή Σακά, ποιος από τους τρεις είναι ίσως ο καλύτερος αυτή τη σεζόν. Ο Σακά εδώ ακούει τι λέμε και λέει
Ξέρεις τι, ναι, καλός και ο Εγκουκού, συγγνώμη. Ο Εγκουκού ακούει τη λέμε και λέει: Ξέρεις τι, καλός και ο Σακάλα. Έβαλα κι εγώ ένα γκολάκι. Και δεν πάμε ξεγράψεις έτσι. 2-0 λοιπόν με τον γκολ του Εγκουκού. Και τώρα πάει να φύγει στην αντεπίθεση με τον Λόβρο Μάιερ η Newcastle και τον Φρατέσι. Ιβαν Τόνι, παλιός μας γνώριμος, εννοείται. Βάρντλ δεν μπορεί να κόψει Τόνι με την μπάλα στα πόδια. Πιέζει ο Ντέιβις. Τόνι για τον Μάιερ. Μάγερ και θα κάνει φάουλ εδώ. Γκουάρντιολ και είναι πέναλτι. Εντάξει, μόλις τώρα συνειδητοποίησα, βλέποντας πόσο κουρασμένοι είναι οι παίκτες μου, ότι το επόμενο παιχνίδι είναι με την Παρί. Και είναι το αμέσως επόμενο παιχνίδι και έρχεται πάρα πολύ σύντομα. Και έκανα την πανέξυπνη κίνηση. Μπράβο μου, πραγματικά, πάρα πολλά μπράβο μου. Έκανα την πανέξυπνη κίνηση. Να βάλω full βασική ομάδα μέσα. Οπότε σημαίνει ότι οι μισοί μου παίκτες θα είναι κουρασμένοι για το μάτς με την Παρί. Τώρα το πέναλτι εκτελεί το Μάγερ, το εκτελεί ο Μάγερ και εντάξει παιδιά, δεν μπορώ καν να το χαρώ πλέον, δηλαδή είναι άρρωστο αυτό που κάνει ο Κέλλη. Πιάνει τα πάντα, πιάνει ό,τι πέναλτι του ρίξει, πηγαίνετε κάντε, άμα μου βρει ένας πόσα πέναλτι έχει πιάσει προς το παρόν, μέχρι τώρα ο Κέλλη, θα του κάνω καρδούλα στο σχόλιο. Δηλαδή άμα μου πει κάποιος ο Κέλλη έχει πιάσει ξέρω εγώ 5, 10, 6, 6, 7, 8 πέναλτι, καρδούλα, έτσι. Δεν ξέρω, ξέρω ότι δεν είναι πολύ μεγάλο δώρο, αλλά whatever, θα κάνω καρδούλα, okay. 3-0 πάντως, γιατί βάλαμε το πέναλτι. Άμα είδατε λίγο πριν εκτελέσει το πέναλτι το Μάγερ, κάναμε μια τεράστια πενταπλή αλλαγή. Αλλάξαμε όλη μας την ομάδα σχεδόν. Ο Ρονάλντο μπήκε τώρα και ολόφρεσκος, καθώς είναι ο Πορτογάλος, βρίσκει δίχτυα για το 3-0. Μια καθαρή clean sheet νίκη της Chelsea μέσα στην έδρα της Newcastle. Ετοιμαζόμαστε όμως τώρα για το μεγαλύτερο ίσως μάτς της ημέρας, αφού τελείωσε η πρώτη φάση, τελείωσε η πρώτη κατάσταση έτσι με τη Liverpool. Τους κερδίσαμε στα πέναλτι. Πάμε τώρα για το δεύτερο μεγαλύτερο μάτς της ημέρας βασικά. Ή και το μεγαλύτερο, δεν ξέρω, ανάλογα με το πόσο σημαντικό θεωρείται το Τσουλού και το EFL Cup. Μπορεί για αρκετούς μια φάση των 16 του Champions League να είναι ακόμη πιο σημαντική από το EFL Cup. Γιατί όχι. Πάμε στο Parc des Princes, πάμε στο Παρίσι να παίξουμε με την Paris Saint-Germain. Πάλι με αρκετό rotation, γιατί σας είπα, ξεχάστηκα και έβαλα full βασική ομάδα στο μάτς με την Newcastle και έχουμε πολλούς κουρασμένους παίκτες. Εμιλιάνο Μαρτίνες ξεκινάει βασικός ντεμπούτο για τον Αργεντινό με την Τσέλσι στο Champions League. Ωραία. Ωραία πραγματάκια για την Τσέλσι, η οποία είναι έτοιμη να κάνει το θαύμα. Και δεν το θεωρώ καν θαύμα, γιατί σήμερα είμαστε φορμαρισμένοι. Σήμερα έχουμε πάρει εύκολες νίκες εναντίον της City και της Newcastle και εννοείται ότι κερδίσαμε και το Carabao Cup, είμαστε φορμαρισμένοι, είμαστε έτοιμοι και εδώ ένα ωραίο run του Bellingham. Θα βρει το Σακά και ο Σακά μετά θα αφήσει τον Εγκουκού, ο οποίος μπαίνει μαζί με την μπάλα μέσα στα δίχτυα. Και από το 6ο κιόλας λεπτό η Chelsea δείχνει τις διαθέσεις της. Το κάναμε εδώ, Εγκουκού κάνει έναν ιδιαίτερο πανηγυρισμό. Παίζει, ξέρω εγώ, βόλεϊ με τα δίχτυα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Εγκουκού, όλα καλά. Μάλλον όλα καλά, δεν ξέρω. Ο Μπέλιγχαμ πιστώνεται πολλά εύσημα για αυτό το goal. Κάνει ένα φανταστικό run, βρίσκει τον Σακά, ο οποίος τελευταία στιγμή προσπαθεί και το καταφέρνει. Αφήνει στον Εγκουκού και ο Γάλλος Superstar, πρώην παίκτης των Ακαδημιών της Paris Saint-Germain, μπαίνει με την μπάλα στα δίχτυα για να γράψει το 1-0, το οποίο στέλνει το μάτς στο 3-3 συνολικά. Κάτι που σημαίνει ότι είμαστε ακριβώς στην ίδια φάση και οι δύο ομάδες. Όσο πιθανότητες έχει μία, έχει και η άλλη για την πρόκριση. Όσο πιθανότητες έχει μία, είχε και η άλλη για την πρόκριση βασικά. Να βάλουμε τον αόριστο εδώ, γιατί ο Σακά μόλις έβαλε ένα από τα πιο ωραία γκολ της σεζόν για να γράψει το 2-0. Ευτυχώς που υπάρχει και ο Σακά. Χρειάζεται να το ξαναπώ? Θα το ξαναπώ πολλές φορές μου φαίνεται τη σεζόν και του τυπά είναι ασύλληπτος. Κοιτάξτε εδώ την κολάρα έβαλε. Συγκλίνει και από μια πίστευτα δύσκολη γωνία κρεμάει με πλασέ τον Ντοναρούμα. Πίεζε ο Λεάο, δεν τον νοιάζει καν το Σακά. Απίθανο τέρμα. Και η Τσέλσι αυτή τη στιγμή έχει σκόρ πρόκρισης. Το κάναμε και πέρυσι. Το καταφέραμε και πέρυσι. Κάναμε μεγάλη ανατροπή εναντίον της Paris Saint-Germain μέσα στο Παρίσι και γιατί όχι και φέτος. Έχουμε συναντηθεί πολλές φορές με τους Παριζιάνους στο Champions League. Και ο Κριστιάνο Ρονάλντο κάνει το 3-0 στο 34. Είμαστε on fire σήμερα. Επιτέλους ένα καλό επεισόδιο που παίζουμε ωραία μπάλα και νιώθω και καλά να το περιγράφω. Επιτέλους on fire. Ρονάλντο, ενώ ο Μέση έχει αποσυρθεί, ο Κριστιάνο Ρονάλντο παίζει ακόμα και βάζει και γκολ στην πρώην ομάδα του Λιονέλ Μέση. 3-0 για την Τζέλση. Για να δούμε που πάμε για το 4. Άργησαν λίγο να συνεννοηθούν εδώ Σακά με Μπέλιγχαμ. Ένα λεπτό καθυστερήσεων σε μικρόνο. Ρονάλντο από δύσκολη γωνία το σούτ τον Ντοναρούμα θα το βγάλει. Θα μπορούσε να το τελειώσει εδώ ο Ρονάλντο. Η Τσέλσι είναι ήδη στα δύο γκολ μπροστά στα συνολικά τέρματα και αλλαγή από την Παρί ήδη πριν καλά-καλά τελειώσει το ημίχρονο. Δεν ξέρω τι λόγο πήγε αυτή την αλλαγή. Βγαίνει ο Ναγκέρα και μπαίνει ο Νεϊμάρ. Να δούμε αν θα έχει ακόμη μια φάση Τσέλσι. Ο Μαρκίνιος θα κλέψει. Βάρντιολ. Και θα τελειώσει. Ωραία. Τελειώνει το πρώτο ημίχρονο με το σκόρ να είναι στο 3-0. Η Τσέλσι έχει βάλει όσα γκολ μας έβαλε η Παρί την προηγούμενη φορά. Δύο γκολ θέλει η Παρί για να το ξαναφέρει στα ίσα. Τρία γκολ για να πάρει την πρόκριση. Φεράτη. Στον Νεϊμάρ, ο οποίος μόλις μπήκε, Ρούντιγκερ κόβει σε πρωτοχρόνο. Η μπάλα πάει στον Κορέτσκα για τον Νεϊμάρ. Σε καλό σημείο ο Μαρτίνες δεν μπορεί. Θα έπρεπε να τα πάει καλύτερο εδώ ο Αργεντινός σίγουρα. 3-1. 3-1 και δεν μπορούμε πλέον να χαλαρώσουμε. Το μάτς είναι μόλις το 63. Η Παρί θέλει μόνο ένα γκολ για να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Να το εδώ ο Νεϊμάρ.
Κατάφερε να τον κερδίσει στην αρχή ο Ρούντιγκερ, αλλά στη συνέχεια με το καλό 1-2, έξυπνα τον τράβηξαν το Γερμανό ψηλά και ο Νεϊμάρ μετά την πάσα του Γκορέτσκα εκτελεί τον Μαρτίνεζ, ο οποίος θα έπρεπε να τα πάει καλύτερα. Όχι και ιδανικό τεμπούτο για τον Αργεντινό στο Champions League. 3-1, είμαστε τώρα σε 70 για να δούμε αν η Chelsea μπορεί να το τελειώσει. Χάβερτ σηκώνει. Ρονάλντο. Ρονάλντο Μάριο είναι εκεί, έχει μπει αλλαγή του. Σηκώνει Ρονάλντο Μάριο, κάνει το 4-1 και η Chelsea εκτός συγκλονιστικού απρόπτου είναι στους 8. Σας είπα, δεν με άγχωνε το 3-2. Από τη στιγμή που καταφέραμε και το κάναμε 3-2 και πήραμε λίγο, τους πήραμε τον αέρα στο δεύτερο ημίχρονο, όλα εξαρτώτουσαν στο αν θα κάνουμε καλά ματς στο build-up για το παιχνίδι με την Παρί. Αν είχαμε βρει ρυθμό και άμα νιώθα καλά πριν φτάσουμε στο παιχνίδι με την Παρί, τότε το πίστευα ότι μπορούμε να τους κερδίσουμε. Και το κάναμε. Τους έχουμε διαλύσει. Μπήκαμε συγκεντρωμένα, μπήκαμε δυναμικά, μπήκαμε ξέροντας ότι είμαστε μεγάλη ομάδα. Αυτό μας έλειπε στο προηγούμενο επεισόδιο. Παίζαμε σφιγμένα. Παίζαμε αγχωμένα, παίζαμε με όλο το βάρος των κακών μας εμφανίσεων φέτος στο πρωτάθλημα. Αυτή τη φορά ξεχάσαμε το πρωτάθλημα, αυτή τη φορά ξεχάσαμε ό,τι έχει πάει άσχημα και μπήκαμε για να διαλύσουμε την Παρί και αυτό κάναμε. No mercy, ανελέητο. 5-1, Cristiano Ronaldo, 4-7 στο συνολικό γκολ, στο συνολικό σκορ. 2 γκολ, 1 assist έχει σκοράρει και ακόμα ένα σήμερα αντί στο Newcastle. Ο Πορτογάλος έχει επιστρέψει στο σημερινό επεισόδιο, κάνει και αυτός μεγάλη εμφάνιση. Η Chelsea κάνει γλέντι στο Park de Princes ακόμα μια φορά και παιδιά. Ναι, είμαστε στους 8. Αλλαγή τώρα εντωμεταξύ. Θα μπει ο Chilwell. Ήρθε η μεγάλη στιγμή της επιστροφής. Μπεν Chilwell μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Αποθεώνεται από τους λίγους οπαδούς της Chelsea που είναι στο Παρίσι. Ήρθε η στιγμή του τεμπούτου του. Και εδώ τον βλέπετε με την μπάλα στα πόδια για μοναδική φορά. Σήμερα θα δώσει τον Μούντρικ. Αυτό στον Ρονάλντο. Περιμένουμε απλά το σφύριγμα. Ρονάλντο. 2 λεπτά καθυστερήσεων. Μόλις συμπληρωθήκανε. Πετάει για τον Χάβερτς. Χάβερτς πάει για τον Μούντρικ. Αλλά το σφύριγμα ακούγεται. Η Chelsea. Μετά το κλέψιμο του Van Dijk είναι στους 8. Το Παρίσι το πίστεψε για λίγο, ήρθε κοντά. Εν τέλει δεν μας άγχωσα καν. Χωρίς τον Εμπαπέ σήμερα παρατάχθηκε η Παρί εδώ μεταξύ στην αρχή της 11. Δεν ξέρω γιατί. Ήτανε και η Παρί αποδυναμωμένη, ήμασταν όμως και εμείς αποδυναμωμένοι. Και πήγαμε και τους κάναμε πλάκα. Τι κι αν κάναν 3-2 στο Stamford Bridge, εμείς απλά τους διαλύσαμε και είμαστε στην επόμενη φάση. Εδώ βλέπετε Dortmund, United, Atletico και εμείς. Οι τέσσερις ομάδες από το ένα bracket του γύρου των 16 που θα πάνε στους 8. Περιμένουμε να δούμε από την επόμενη ποιοι θα είναι. Και επίσης αυτή είναι και η κλήρωσή μας για το FA Cup. Θα παίξουμε με την Preston, Everton, Newcastle, Brighton, Southampton, Tottenham, Manchester United. Πήραμε με διαφορά την πιο εύκολη κλήρωση. Οπότε θα παίξουμε με την Preston για μια θέση στους 4 του FA Cup. Στο επόμενο επεισόδιο θα ξεκινήσουμε δηλαδή με το match εναντίον της Preston για να πάρουμε την πρόκριση στους 4. Και κλείνοντας, κάπως έτσι διαμορφώθηκε μετά το match με την Newcastle ο βαθμολογικός πίνακας. Liverpool παραμένει πρώτη, με έναν αγώνα λιγότερο βέβαια. 27 αγωνιστικές για τη Liverpool, 21 νίκες, 5 ισοπαλίες, 1 ήττα. Έχει σκοράρει 61 γκολ, έχει δεχτεί 26. 35 το goal difference, 68 πόντους σύνολο. Manchester City 57 πόντους σύνολο, 57 έχει και οι Wolves και εμείς 54, αλλά εμείς όπως και η Liverpool με match λιγότερο. Έχουμε 19 goal difference, έχουμε δεχτεί 41 γκολ και έχουμε σκοράρει το ρεκόρ αυτή τη στιγμή για το πρωτάθλημα, 72 και το αρνητικό, 5 ήττες. 5 ήττες έχει και η City, βλέπετε αυτό που σας έλεγα ότι η City δεν τα έχει πάει καλά στα τελευταία επεισόδια, το οποίο σημαίνει ότι άμα κερδίσουμε την έξτρα αγωνιστική που έχουμε, θα φτάσουμε τη City και λογικά γιατί έχουμε καλύτερο goal difference, έχουμε goal difference 31, θα τους περάσουμε και θα πάρουμε τη δεύτερη θέση. Οπότε πάμε να κερδίσουμε τη West Ham για να περάσουμε και τη City και να πάρουμε επιτέλους αυτό που μας αξίζει, που είναι η δεύτερη θέση. Η πρώτη μας αξίζει, αλλά έτσι όπως παίζουμε. Τέλος πάντων. Αυτά από μένα, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe. Μην ξεχάσετε εννοείται να πατήσετε και όλα τα links περιγραφή για να βοηθήσετε το κανάλι. Και εννοείται ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη τη στήριξη μέχρι το επεισόδιο να είστε καλά. Και όπως πάντα, τι άλλο. Γεια σας.